Καλά, μην μιλήσουμε για το 2013. Πραγματικά θα είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Δημοσθένη, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτόν τον εφιαλτικό αριθμό, κοντά 2,5 εκατομμύρια άνεργοι, φτωχοί, οι οποίοι βέβαια προφανώς θα πολλαπλασιαστούν μέχρι το 2013 που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το νούμερο τώρα και το ποιος θεωρείται στην Ελλάδα φτωχός είναι με βάση αυτά τα οποία, έλεγε προηγουμένως το ρεπορτάζ για τους, για τους έχοντες εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ. Ναι. Ετησίως. Πρόσεξε, αυτό είναι. Ενώ για τετραμελή οικογένεια, αυτό 6.500, για τετραμελή οικογένεια πηγαίνει στα 15.000. Αυτοί θεωρούνται ότι έχουν, είναι ιστορία της φτώχειας. Σήμερα το απόγευμα. Για να μην έχει κανείς στο μυαλό του την έννοια του φτωχού όπως εύκολα κανείς να αντιλαμβάνεται. Αυτός δηλαδή που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, που δεν έχει κανένα εισόδημα. Άλλη κατηγορία είναι εκείνη. Ναι. Εδώ μιλάμε για τους έχοντες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν χρήματα μέχρι 6.500 ευρώ περίπου το χρόνο. Έτσι. Αυτοί θεωρούνται φτωχοί. Αυτοί θεωρούνται φτωχοί. Είναι με κριτήρια τα οποία είναι υιοθετημένα από όλες τις επιστημονικές μεθόδους. Σήμερα το απόγευμα, αυτά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει να το κάνει, να μετατρέψει αυτά τα δραματικά στοιχεία σε μια αντιπαράθεση κομμάτων. Όχι εσείς τα λέτε, εμείς δεν τα λέμε. Καθώς μιλάς, Δημοσθένη, να δούμε και μια κάρτα παρακαλώ, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Όπως το λέει η κάρτα, στοιχεία σοκ. Άρα δεν μπορεί να γίνει μια μικροκομματική αντιπαράθεση κυβέρνηση, αντιπολίτευση, οτιδήποτε αριστερά, δεξιά. Εσείς θέτε, εμείς δεν φταίμε, δεν είναι αλήθεια. Γιατί η Ελστάτ τα έβγαλε αυτά τα στοιχεία. Ο πίνακα είναι εξαιρετικά. Απεικονίζει πάρα πολύ έντονα αυτό που φανίζει, αυτό που είπε. Σε πάνω 6.900 είναι αριστερά, βλέπουν τηλεθεατές το ποσό. Θέλω να πω. 6.591. Ναι. 6.591. Ότι αυτό που είπε και εσύ, νομίζω, στην εισαγωγή, ότι η αύξηση είναι ραγδαία. Δηλαδή από του 544.000 πήγαμε στου 837.000 το 544 το 2008. 837.000 φτωχοί το 2009, 2.341.000 το 10. Πριν λίγο, σήμερα το απόγευμα, το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών παρουσίασε τον κοινωνικό χάρτη της Ελλάδας του 2012. Δεν είναι η Στατιστική Υπηρεσία, δεν είναι έτσι, επιμένω, γιατί έχει σημασία. Αλλά είναι ένας φορέας επιστημονικός υπό την ευθεία του κράτους. Και σήμερα το απόγευμα το παρουσίασε, και πριν έρθουμε στο στούντιο και εγώ το είδα, ψάχνοντας να βρω στοιχεία. Και σύμφωνα με το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας του 2012, του ΕΚΕ πάντα, οι φτωχοί πλέον στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει 3,5 εκατομμύρια. Αυτό που λέγαμε στο ρεπορτάζ ότι ήταν. Το 2.341.400 είναι τελικά, είπες 3,5. Ναι, έχει φτάσει 3,5. Δεν είναι στοιχεία του Λουστάτ, είναι του ΕΚΕ. Υποθέτω η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία όταν θα κάνει ανακοινώσεις, υποθέτω θα επιβεβαιώσει αυτό το 3,5 εκατομμύριο του ΕΚΕ. Άρα, και γιατί προηγουμένως είδα σχολεία στο 2013 τι θα γίνει, το 2013 με βάση και την πρόληψη ότι η ανεργία θα ξεπεράσει το 25% και με όλα τα υπόλοιπα, μειώσεις μισθών και όλα αυτά, τα δραματικά, φοβάμαι ότι ένα στους δύο περίπου θα είναι στα όρια της φτώχειας. Στα όρια της φτώχειας. Τώρα. Έχουμε μερικά ένα στους δύο. Μιλάμε για το 50% δηλαδή του πληθυσμού που έχει βεβαίως τη δυνατότητα να αποκτά εισοδήματα. Έτσι, εξαιρούνται από αυτά τα νούμερα τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Ακριβώς. Ένα στους δύο από τον ενεργό πληθυσμό. Από τον ενεργό πληθυσμό, ακριβώς. Σήμερα όμως δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μερικά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τις αυτοκτονίες και τις επόμενες αυτοκτονίες στην Ελλάδα 2009 μέχρι το Αύγουστο του 2012. Απόρρια του πρώτου οι αυτοκτονίες. Ναι. Προφανώς. Αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίες. Στην περίοδο της κρίσης κιόλα. 9, μία πρώτη του 2009 μέχρι 23 Αυγούστου του 2012. Να τα πούμε λίγο γιατί είναι συγκλονιστικά. Ο αριθμός είναι 3.124 απόπειρες αυτοκτονίες και αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Σε ποιο χρονικό διάστημα. Αυτό. 2009, 10. 11-12. Το 2009 ήταν 677, το 2010 830, προσέξτε αυξητικό αριθμό και εδώ πέρα, το 2011 927 και τώρα χωρίς να κλείσει το έτος έχουν φτάσει ήδη στους 690. Να σου πω και μερικά στατιστικά στοιχεία για τις πόλεις μας.
Τα ανακοίνωσε το. Ναι, ναι, το ανακοίνωσε το Υπουργείο. Δεν είναι ούτε. Τη πόλη τη Τράκη εννοεί. Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Ροδόπη. Ναι. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη. Οι αυτοκτονίες το 2009 ήταν 7, στην Ορεστιάδα 4, στην Ροδόπη 7. Το 9. Το 9. Το 10. Στην Αλεξανδρούπολη 8, Ορεστιάδα 6, Ροδόπη 6. Προσέξτε τώρα για τη Ροδόπη τι συνέβη. Το 11 ήταν 2 Αλεξανδρούπολη, 2 Ορεστιάδα, 13 στη Ροδόπη. Το 12 μέχρι τώρα 5 στην Αλεξανδρούπολη, 2 στην Ορεστιάδα, 10 στη Ροδόπη. Έχουμε δηλαδή στη Ροδόπη μια έκρηξη που εγώ έτσι όσο πρόλαβα που τα είδα, γιατί πριν λίγο δημοσιοποιήθηκαν, του που είναι τρομακτική τα δύο τελευταία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Κομωτινή. Δεν ξέρω. Είναι θέμα κοινωνιολογικής αναζήτησης. Αλλά αν το δούμε, είναι τρομερό. Ναι. Τώρα, να πούμε και σε επίπεδο Μακεδονίας Τράκης. Αυτές οι αυτοκτονίες, Δημοσθένη, είναι προσδιορισμένες ότι προέκυψαν εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων? Όχι. Όχι. Περιλαμβάνονται πιθανόν και άλλα. Ναι, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το έδωσε αυτά τα στοιχεία κάτω από ένα κοινοβουλευτικό έλεγχο που. Έλεγε, λες, αυτό που λες εσύ, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έγινε με την ερώτηση ότι η κρίση έφερε αυτοκτονίες. Το συνδέει όμως η αντιπολίτευση που το έκανε την ερώτηση και διαξηφισμό. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης λέει αυτά τα στοιχεία, βρέστε εσείς άμα έχουν σχέση και με την κρίση ή όχι. Αλλά είναι δραματικά τα στοιχεία πάντως. Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Δεν μπορεί να είναι τυχαία, δηλαδή. Έχει παίξει κάποιο ρόλο και η κρίση οικονομική, πιστεύω. Με αυτά τα λόγια, με αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα δεδομένα, θα ξεκινήσουμε σε λίγο μετά το τέλος του δελτίου ειδήσεων τη συνείδηση του πολίτη. Γιατί πραγματικά είναι μια αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα γίνει σήμερα στο στούντιο αναλυτικά με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Και νομίζω πως είναι όλα εκείνα τα οποία κανείς θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του στους δύσκολους καιρούς που έχουμε μπροστά μας και όλα αυτά τα οποία μπορεί κανείς να αξιοποιήσει ως εργαλεία. Όχι οι φτωχοί, έτσι κι αλλιώς εν δυνάμει όλοι προς τα εκεί οδεύουμε. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα και μάλιστα με αυτές τις αυξητικές τάσεις. Αλλά βεβαίως και όλα εκείνα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να μην βρεθούμε σε μια τέτοια κατηγορία, με τα διαθέσιμα εργαλεία βεβαίως που μπορούμε ασφαλώς και να αξιοποιήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας, κυρίες και κύριοι.